ένα οριακά ανέμακτο ατύχημα στα λιμανάκια έδωσε το δικαίωμα στα δελτία ειδήσεων να μιλάνε πάλι για παράνομους αγώνες, κόντρα στην παρελιακή και όλα αυτά. Και στην αστυνομία δικαιολογημένα να επιδίδεται στο κυνήγι όποιο αυτοκίνη του διαφέρει έστω και λίγο. Είναι κρίμα που όλους αυτούς τους νεαρούς στην ψυχή τους έχουν χάσει οι αγώνες αυτοκινήτου και τους έχουμε αφήσει να επιδίδονται σε τόσο επικίνδυνες εκφράσεις του ανταγωνισμού. Και ακόμη πιο κρίμα είναι ότι η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού δεν κάνει τίποτα να σταματήσει το φαινόμενο και να τους πάρει στην αγκαλιά της. Στις αναπτυγμένες αυτοκινητιστικά χώρες γίνονται ακόμη και αγώνες που αντικαθιστούν τις παράνομες αυτές συγκεντρώσεις με οργανώσεις που τους επιτρέπουν να παίξουν με ασφάλεια σε ελεγχόμενο χώρο. Έστω και αν ο χώρος αυτός είναι ο ίδιος, αλλά κλειστός στην κυκλοφορία. Μήπως πρέπει να μπει το θέμα αυτό στο τραπέζι?